Καλύτερο δεν ξέρω αν είμαι. Απλώς θα προσπαθήσω με τη λογική να βγάλω μερικά συμπεράσματα. Ναι. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ποιος θα αναλάβει, εάν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Ακούγονται πολλά, αλλά θέλει πολύ προσοχή και υπευθυνότητα η έκφραση γνώμης πάνω σε τέτοια ζητήματα. Εάν είναι τρομοκρατική ενέργεια, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Εάν αναλάβει την ευθύνη κάποιος από το φάσμα των γνωστών ισλαμιστικών οργανώσεων, οι οποίοι είναι σύμμαχοι της Τουρκίας στη Συρία, ναι, τότε θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ λογική η σιωπή της Τουρκίας. Mm. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα οπωσδήποτε να γίνει σαφές ότι επειδή το θέμα της έρευνας και της διάσωσης, τώρα μιλάω τελείως επίσημα, είναι υπόθεση ανθρωπιστική, ναι, ο πρώτος ο οποίος μπορεί να παρέμβει, παρεμβαίνει. Mm-hmm. Εκείνο που παραμένει όμως μετά από αυτή την παράθεση στοιχείων περίεργο και συμφωνώ μαζί σας, είναι πως δεν έχει εκφραστεί ακόμα η Τουρκία. Επίσης, οι δυνάμεις οι οποίες συνέλαβαν την Ελλάδα επισήμως, φυσικά και έχουν καθήκον, όχι απλώς δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί είναι ανθρωπιστική υπόθεση. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι μεταξύ νομικού καθήκοντος, νομικής υποχρεώσεως και πραγματικότητος πάντα υπάρχει ένα διάστημα θολό όπου το δίκαιο γίνεται εργαλείο προωθήσεως συγκεκριμένων συμφερόντων ισχύως, γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι η παρατήρησή σας παραμένει σοβαρή. Θα μου επιτρέψετε να σας θέσω μερικά λογικά ερωτήματα. Ναι, βεβαίως. Έχετε δίκιο που το ξεκαθαρίζετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρωπιστικούς λόγους και όποιος δύναται πρέπει να σπεύσει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει και μια διεθνοπολιτική διάσταση. Αν θέλετε, και για λόγους συμπτώσεως, τα σημεία των ερευνών φαίνεται να ταυτίζονται με τα επίμαχα σημεία όπου η Τουρκία λέει ότι, ξέρετε, η δικιά μας ΑΟΣ μπαίνει η σφήνα και δεν υπάρχει γειτνίαση Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου. Και αντιστοίχως, η δική μας έρευνα και διάσωση και ο τρόπος συνεργασίας με την Αίγυπτο θα έλεγα ότι λειτουργήσε περίπου ιονή σαν να είχαμε ΑΟΣ, ενώ εμείς δεν έχουμε καν κάνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Ναι, οι παρατηρήσεις σας συνεχίζουν να είναι κέρυες. Απλά θέλω να πω το εξής. Είμαστε στο ΦΥΡ Καΐρου. Mm. Εφόσον είμαστε στο ΦΥΡ Καΐρου, το Κάιρο έχει δικαίωμα να κάνει χρήση αυτής της, αυτών των προνοιών, ναι, και να συνεργαστεί με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν καθήκον, επαναλαμβάνω, ανθρωπιστικό να παρέμβουν. Το ερώτημα που τίθεται από όλα αυτά που είπατε είναι γιατί δεν παρενέβη η Τουρκία. Μία απάντηση, η οποία βεβαίως είναι αστυνομικού τύπου, είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις εσύ ή οι φίλοι σου και μετά να καφώνεσαι γιατί παρεμβαίνεις πρώτη, αλλά μπαίνω σε τρίτο επίπεδο και να λέω το κάνω ότι λιγάκι πιο αγοραίο αν επιτρέπετε, εκτός αν αυτό που δεν μπορεί να γνωρίζεις ότι κάποιοι από τους φίλους σου χτύπησαν τρομοκρατικά το αεροσκάφος και μετά να εμφανίζεσαι και έτοιμη να κάνεις έρευνα και διάσωση. Ναι, αν συνέβη έτσι. Αλλά αν συνέβη έτσι, μήπως οι υπολογισμοί ήταν να είναι εγκύτερα της Καρπάθου όπου υπάρχουν και αφισβητήσεις για να κάνεις έρευνα και διάσωση και δεν έκατσε η λάσπη. Προχωρημένο βέβαια. Αλλά λέω εγώ, ναι, τώρα. Αυτό λέω ότι στην περιοχή εκεί το γεωπολιτικό ζήτημα είναι πολύ πιο έντονο. Mm. Εάν αμφισβητηθεί η σύνδεση μεταξύ ελληνικής, κυπριακής και αιγυπτιακής ΑΟΣ,
αντιλαμβάνεστε ότι το δρομολόγιο των φυσικών αερίων, τα οποία θα προκύψουν από την Αίγυπτο, από το ΖΟΡ, διακόπτεται. Και πηγαίνει λίγο πιο κάτω με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποιο μεγαλύτερο κόστος στη μεταφορά. Πάλι γίνεται δυνατή η σύνδεση μεταξύ Αιγύπτου και ελληνικής ΑΟΛ, αλλά και εκεί διαφωνεί τον Ιππική. Αλλά οι αμφισβητήσεις τους ούτως ή άλλως είναι υπόθεση δικαστηρίων, και επειδή η υπόθεση δικαστηρίων θα τεθεί ενόψει των εξής συμφερόντων. Πρώτον, των αιγυπτιακών συμφερόντων, τα οποία είναι τεράστια από το κοίτασμα ΖΟΡ, και αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος έχει ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακόμα ένα μεγάλο συμφέρον, την απεξάρτηση, την πλήρη της Ευρώπης, ή την κατά το μεγαλύτερο ποσοστό απεξάρτηση της Ευρώπης από ρωσικό φυσικό αέριο, όπου εκεί βρίσκουν μπροστά ποιον νομίζεται, τη Γερμανία. Γιατί εκεί κάνει business η Γερμανία. Όταν λοιπόν οι Αμερικανοί θέλουν να εξασφαλίσουν δρομολόγιο σε αυτά τα νέα κοιτάσματα, όπως και στα ήδη υπάρχοντα γνωριστέντα και διαβεβαιωθέντα, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία δεν είναι εύκολο να αμφισβητήσει όλο αυτό το πακέτο συμφερόντων ευρωπαϊκών, αμερικανικών, διότι την ίδια στιγμή έρχεται και ζητά ιδιαίτερες μεταχειρήσεις αφενός μεν στην Κύπρο, αφετέρου στις βίζες, και βεβαίως προσθέτει τα δικά της όπλα, που είναι οι εκβιασμοί με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Αν βάλουμε όλο αυτό το πακέτο κάτω, θα δούμε ότι γίνεται ένα ισχυρό στην περιοχή, όπου όλοι προσπαθούν να ισορροπήσουν σε ένα πολύ τεντωμένο σκηνί. Εάν προσθέσουμε σε αυτήν την σούπα και την απομάκρυνση Νταβούτογλου, προσθέσουμε σε αυτήν την σούπα και το διορισμό του Γιλντιρίμ, μιας μαριονέτας του Ερντογάν. Αυτό είναι, λέει, ο νέος πρωθυπουργός της Τουρκίας. Ναι, δηλαδή, ναι. Η μόνη του δουλειά θα είναι να ολοκληρώσει την ταγματική μεταρρύθμιση, να γίνει προεδρικό πλήρως το σύστημα στην Τουρκία. Δεν σας ακούω γιατί κάνετε διακοπές. Λέω, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Είναι η μαριονέτα του Ερντογάν και η μόνη δουλειά του νέου Τούρκου πρωθυπουργού, όπως λέγεται, θα είναι να ολοκληρώσει. Αυτός είναι αρχιλοχίας. Μάλιστα. Αυτός είναι αρχιλοχίας, δεν είναι. Είναι η μάνα του λόχου. Δεν συζητάει. Λοιπόν, και γαμπρός του. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και γαμπρός του. Και γαμπρός του, βεβαίως. Μάλιστα. Και δεν είναι για την οικογένεια, κύριε Στεχίνη. Η οικογενειακή υπόθεση είναι πλέον η διακυβέρνηση της Τουρκίας. Άρα το σύστημα γίνεται αμυγός προεδρικό στην Τουρκία, λέτε. Αμυγός φεουδαστικό, θέλετε να πείτε. Ναι, εντάξει. Έτσι, να όχι, να τα λέμε αυτά, γιατί είναι ιστορικά δεδομένα. Η οικογένεια του Πατισάχ, η οποία έχει τους ζήτηδες, τους αυτοσυμβούλους, τους ευνούχους, όλο αυτό το σύστημα το οποίο κατασκευάστηκε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως, ξέρετε, το κάνει για να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες παρεμβάσεως, και πιστεύω ότι σύντομα θα προκηρύξει πρόγραση παιδιές, έχοντας απονομιμοποιήσει στις συνδύσεις του 50% τουλάχιστον και παραπάνω του τουρκικού λαού, ό,τι σημαίνει τουρκικός λαός, εν πάση περιπτώσει, το ΧΕΠΕ. Γιατί μόνο σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να εξασφαλίσει τον αριθμό ευρών που του χρειάζεται για να περάσει το χαριφατικό σύνταγμα το οποίο έχει στο μυαλό του. Άρα λέτε ότι το λεγόμενο αριστεροδημοκρατικό φιλοκουρδικό κόμμα πρέπει να συμπιεστεί κι άλλο. Ναι, σαφώς. Σαφώς. Και τώρα μπαίνουμε σε περίοδο ισχυρών διώξεων και εντόνων καταπιέσεως των συστήμων και της αριστεράς και των κοσμικών και των φιλοκουρδικών, και θα υπάρξουν σοβαρές ανακατατάξεις στην Τουρκία. Και σκεφτείτε λοιπόν, γιατί άρχισα αυτό και έκανα μεγάλη παρένθεση, το καταλαβαίνω. Από τη μία μεριά λοιπόν ο Ερντογάν συσπηρώνει τις δυνάμεις του σε καθαρά χαλιφατικό, οθωμανικό, οικογενειακό
από πειθαρχικό συγκεντρωτικό πρωτοτύπο. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τρεις προσωπικότητες, όπως είναι στην Πενσιλβάνια τον είπα ο κύριος Γκελέν, ο ημάμης, ο γνωστός, και στην Αμερική και στην Τουρκία ο ήδη εξοπεταχθής κύριος Γκιούλ. Ο Γκιούλ, ναι, ναι. Ο πρόεδρος, και ο οποίος ανήκει στο ΑΚΕΠΕ, και ο κύριος Νταβούτογλου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ανήκει στο ΑΚΕΠΕ. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι άνθρωποι του Γκιουλέν. Υπήρξαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν στενότατα με τον Γκιουλέν στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Εάν λοιπόν δούμε το ένα τρίγωνο αυτό, από τη μία, την βιασύνη του Ερντογάν να οικογενειοποιήσει τη διακυβέρνηση της Τουρκίας, θα δούμε ότι ετοιμάζεται κίνηση εκείθεν του Ατλαντικού, η οποία θα χρησιμοποιήσει υλικά εντός του ΑΚΕΠΕ, ούτως ώστε να προχωρήσει σε μετεξέλιξη του ΑΚΕΠΕ, που σημαίνει απομάκρυνση του Ερντογάν. Με όποιο τρόπο. Μπορεί να γίνει αλλά Τούρκα, δηλαδή σε μια κρεμάλα. Μπορεί να γίνει με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Με την έννοια δηλαδή του παλατιανού πραξικοπήματος στο εσωτερικό του ΑΚΕΠΕ. Μια φορά αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν προσπαθεί να βάζει τόσα βαρύδια στη ζυγαριά του, ούτως ώστε να μην ενοχλήσει πάρα πολύ την άλλη πλευρά και να περάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Σύνταγμα. Γιατί από τη στιγμή που θα ψηφίσει το Σύνταγμα και θα ορκιστεί όλη η δημόσια διοίκηση και ο κάθε πολίτης στο Σύνταγμα αυτό, τότε θα μπορεί πολύ πιο εύκολα στην παραμικρή αντισυνταγματική, εκτός εισαγωγικών, ενέργεια πολίτου ή δημοσίας διοίκησης ή στρατού, να του στέλνει στο εκτελεστικό απόσπασμα ή στις φυλακές, που στην Τουρκία είναι σχεδόν το ίδιο. Άρα λέτε ότι έχουμε μπει σε μια γενικευμένη περιδίνηση της κατάστασης. Ναι, υπάρχει μια πολύ λεπτή και πολύπλοκη ισορροπία, όπου μπαίνουν πολλοί σχεδιασμοί, πολλοί παράγοντες στο μοντέλο που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή η εκείθεν του Ατλαντικού αφενός και η τουρκική αφετέρου, στο μυαλό τους, ούτως ώστε να χρειάζονται κινήσεις όσο το δυνατόν πιο μικροβιολογικές. Άρα έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε κατά κάποιο τρόπο και αυτή τη βουβαμάρα της τουρκικής πλευράς στο ζήτημα με το Αιγυπτιακό αεροσκάφος και τις έρευνες. Με έναν όρο. Να δούμε ποιος θα διεκδικήσει αυτή την πράξη, εάν τονίζω είναι τρομοκρατική. Μάλιστα. Δεν θέλω να προχωράω. Ναι. Είπατε και κάτι άλλο όμως, κύριε Μάζη. Είπατε ότι όλα αυτά συνέβησαν, σωστά το είπατε, εντός του FIR Καΐρου. Το γεγονός όμως ότι το συντονισμό έρευνας και διάσωσης τελικά τον ανέλαβε η Ελλάδα, λέει κάτι. Θα απαντήσω νομικά. Δηλαδή, ήμασταν πιο κοντά και προλάβαμε. Μάλιστα. Τώρα αυτό παίρνει πολύ νερό, το αντιλαμβάνεστε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά πάμε στη συνομοθεολογία. Σωστά. Έχετε δίκιο. Δοθείς ευκαιρίας και με το κλίμα που μας περιγράφεται, όλα αυτά τι προϊονίζονται για το Κυπριακό, παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, το Κυπριακό, εκείνο το οποίο βλέπω εγώ, αλλά σας είπα, με κάποιους όρους που έθεσα, είναι ότι βρίσκεται σε έναν δρόμο που εάν η ελληνοκυπριακή και ελλαδική πλευρά τον αντιληφθεί, τότε και λάβει τα απαραίτητα μέτρα και κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, τότε πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει να επιμένει σε μια άνευ κρίσεως λύση δικοινοτικής διζωνικής, αλλά θα θέσει και άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παραδοθεί η Κύπρος στον εξισλαμισμό της. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες, οι σκεπτόμενοι, το αντιλαμβάνονται, ότι όταν υπάρχουν 9 διαφορετικού τύπου διεθνή εγκλήματα, τα οποία έχουν διαπραχθεί επί του σώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς σε οποιαδήποτε μορφής βιώσιμη λύση του Κυπριακού
εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος στην Κύπρο, κύριε Σαχίνη. Αυτά πρέπει επίσης να συζητηθούν και πρέπει επίσης να λάβουν ικανοποίηση από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Δεν μπορεί να συνεχίσει οποιαδήποτε συζήτηση άνευ αυτής της προϋποθέσεως. Γιατί τότε δημιουργούμε όχι μόνο πρόβλημα στον ελληνισμό που στο τέλος ποιον ενδιαφέρει εκτός από μας. Έτσι. Δημιουργούμε πρόβλημα στο διεθνές νομικό σύστημα το οποίο τι κάνει. Αποδέχεται μια παραφύση νομική ασέργεια η οποία γίνεται νομολογία και το ίδιο το διεθνές σύστημα θα τη βρει μπροστά του. Πάντως βλέπω ότι είστε από τους μελετητές και αναλυτές που πιάνει την ουσία του τόνου, διότι έχω την αίσθηση ότι η πάγια τουρκική αντίληψη για την Κύπρο ήταν το δικοινοτικό διζωνικό που την οδηγεί σε ραγδαίο εκτουρκισμό και όχι αυτό που ακούγεται ως σπέκουλα η ένωση ενός τμήματος. Δεν τη βόλευε ποτέ η ένωση ενός τμήματος. Όταν οι ίδιοι μιλάνε για διαφορετικούς λαούς και διαφορετικές σημαίες, διαφορετικές αστυνομίες, διαφορετικά στρατιωτικά σώματα, τι λέμε τώρα, μα μιλάμε ειλικρινά, μα σοβαρά, είναι δυνατόν να ζήσει ένα τέτοιο πράγμα? Δεν το είδαμε σε τόσες άλλες περιπτώσεις.